Πρεσβείες Παναχράντου του Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Αρχίστε. Σκέφτηκα, αν ακούγεται πίστε μου, με τη χάρη του Θεού, να πούμε κάτι που είναι και ευχάριστο και διδακτικό από τη ζωή ενός σύγχρονου οσίου, του οσίου Εφραίμ, του Κατωνακιώτου, ο οποίος πρόσφατα αγιοκατατάχθηκε. Ίσως δεν το γνωρίζετε όλοι, ήταν ασκητής στην έρημο του Αγίου Όρου, στα Κατουνάκια. Κοιμήθηκε λίγο μετά το 1990, δεν θυμάμαι την ακριβή ημερομηνία, και έζησε πολλά χρόνια ασκώντας την ησυχία, την υπακοή, πολλά χρόνια στην υπακοή, και μετά και ως γέροντας διετέλεσε μαθητής του Αγίου Ιωσήφ, του ησυχαστού, του σπηλαιότου, ο οποίος ανέδειξε πολλούς μαθητάς, οι οποίοι αναγέννησαν ουσιαστικά το Άγιον Όρος και την ησυχαστική παράδοση, όπως είναι ο πολύ γνωστός ο πατήρ Εφραίμ, που πρόσφατα κοιμήθηκε στην Αριζόνα της Αμερικής και ο οποίος αναγέννησε ουσιαστικά και την Αμερική με τα 19 μοναστήρια που έκτισε εκεί, και πολλοί άλλοι στο Άγιον Όρος που επάντρωσαν τα μοναστήρια της Φιλοθέου, της Καρακάλου, Ξηροποτάμου, Κωνσταμονίτου. Έτσι, αυτά όλα ξεκίνησαν από τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή, το οποίο μαθητής ήταν και ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, που λίγα λόγια θα πούμε για αυτόν σήμερα, ό,τι προλάβουμε δηλαδή. Με βάση τις προσωπικές καταγραφές, δεν έχουν εκδοθεί, είναι κάτι άγνωστο, το προσωπικό του γιατρού, ενός ευλαμπεστάτου γιατρού που τον γνωρίζω προσωπικά και μου τα εμπιστεύτηκε, λέγεται Νικόλαος Μπαλτιμτσής, είναι στο Βόλο, ίσως τον έχετε ακούσει, και είναι γνωστός για τη στάση του την Ορθόδοξη απέναντι και στο διαβόλιο, το μείζον θέμα σήμερα, και όλη αυτή την ψευτοπανδημία. Τον όσιο γέροντα Εφραίμ, λέει ο γιατρός, τον γνώρισε το έτος 1974. Ήμουν τότε τεταρτοετής φοιτητής ιατρικής. Από τότε πήγαινα τακτικά προσφέροντας τον γέροντα τις ιατρικές μου υπηρεσίες σχεδόν μέχρι την κοίμησή του. Ο γέροντας όταν το πρωτογνώρισα ζούσε μόνος του. Είχαν κοιμηθεί, νομίζω όλοι το καταλαβαίνουμε ότι θα πει κοιμηθεί έτσι, είχαν πεθάνει δηλαδή, και ο γέροντάς του και οι υπόλοιποι πατέρες, μεταξύ των οποίων και ο πατέρας του, ο οποίος είχε γίνει μοναχός, ο κατασάρκα πατέρας του. Τα γένια του και τα μαλλιά του ήταν ήδη λευκά. Το πρόσωπό του όμως νεανικό και το βλέμμα του διεισδυτικό και ταυτόχρονα πατρικό. Έτσι ο Άγιος, επειδή, ο κάθε Άγιος, επειδή ζει τη χάρη του Θεού, πολλές φορές έχει αυτή την όψη νέου, ενώ είναι ηλικιωμένος. Και είναι χαρακτηριστικό, κάνουμε μια παρένθεση, πώς φανερώνεται αυτό στην εικόνα του Αγίου Προφήτου Μωυσέως, ο οποίος φαίνεται σαν μικρό παιδάκι, ενώ έχει ήδη πάρει τις πλάκες της Διαθήκης από τον Θεό. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σε τι ηλικία της πήρε τις πλάκες. Αν δείτε την εικόνα του, την αγιογραφία του, είναι σαν ένα μικρό παιδάκι, σαν ένας νέος, πολύ νέος. Είναι 80 ετών όταν πήρε τις πλάκες. Αλλά εικονίζεται νέος γιατί ακριβώς ο αγιογράφος δεν έκανε λάθος. Οι αγιογράφοι μας, επειδή ήταν άγιοι άνθρωποι, αποτύπωναν τις δογματικές αλήθειες στις εικόνες. Γι' αυτό είναι διδασκαλείο η εικόνα.
έτσι, και μαθαίνει κανείς την πίστη, αν ξέρει να διαβάσει σωστά μια εικόνα, μια ορθόδοξη εικόνα, μια ορθόδοξη αγιογραφία. Ήθελε να δείξει λοιπόν ο αγιογράφος ότι η χάρη του Θεού κάνει τον άνθρωπο νέο και σωματικά, δηλαδή τον ανακαινίζει, τον ανανεώνει. Γι' αυτό τον εικονίζει νέο. Ο Άγιος Προφήτης Μωυσής είχε μείνει 40 ημέρες μέσα στο γνώφο, δηλαδή μέσα στην κοινωνία με το Θεό, μέσα στο άκτιστο φως. Ο γνώφος έτσι που είναι το σκοτάδι, το βαθύ σκοτάδι, δεν είναι σκότος, είναι το πάρα πολύ φως, το οποίο ο αγιογράφος το δείχνει σαν σκοτάδι, έτσι, γιατί δεν έχουμε άλλον τρόπο. Βλέπετε έτσι, το πολύ φως σε τυφλώνει. Μέσα σε αυτό το φως λοιπόν φωτίστηκε και το σώμα του και ανανεώθηκε ολόκληρος ο Μωυσής. Γι' αυτό φαίνεται σαν μικρό παιδάκι στην αγιογραφία. Αυτό σαν παρένθεση για να δούμε και εδώ τον Άγιο, ο οποίος ζούσε πολύ υψηλές πνευματικές καταστάσεις μέσα στο άκτιστο φως, γιατί ασκούσε συνεχώς την αδιάλειπτη προσευχή «Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με». Οπότε και αυτός βίωνε αυτή την ανακαίνιση και φαίνεται εδώ που, όπως μας τον περιγράφει ο γιατρός του, ήταν νέος, ενώ ήταν ηλικιωμένος, φαινόταν ως πολύ νέος. Και το βλέμμα του επίσης ήταν διδυτικό και ταυτόχρονα πρακτικό. Οι Άγιοι δεν ήταν άνθρωποι χαζοί, με συγχωρείτε για τη λέξη, ούτε ας πούμε, που να μην ξέρουν τι τους γίνεται, έτσι, απλοϊκοί όπως τους θεωρεί ένας κοσμικός έτσι εξυπνάκιας εντός εισαγωγικών ή αφελής. Ήταν πανέξυπνοι και καταλάβαμε πολύ περισσότερα από όσα καταλαβαίνει ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Και διείς διάν μέσα στο βάθος των πραγμάτων και των γεγονότων. Βέβαια όχι μόνο με τη δική τους ικανότητα αλλά και με τη χάρη του Θεού. Γιατί ξέρετε ο άνθρωπος όσο ενώνεται με το Θεό τόσο και οι φυσικές του δυνάμεις, τα φυσικά του προσόντα, οι αισθήσεις του, όλα, το λέει και ο Άγιος Πορφύριος αυτό, που είμαστε τώρα εδώ κοντά του, στο μοναστήρι που έζησε, έλεγε ότι από τη στιγμή που πήρα τη χάρη, τη Θεία Ενέργεια δηλαδή, και τα διάφορα χαρίσματα, τα οποία τα πήρα πολύ μικρή ηλικία, το διορατικό, το προορατικό κλπ. Άλλαξα λέει, άλλαξα όχι μόνο ψυχικά, πνευματικά, αλλά και σωματικά. Καταλάβαινα λέει το άρωμα ας πούμε των λουλουδιών που ήταν πολύ μακριά μου. Ή καταλάβαινα τα πουλάκια, τι είναι το κάθε πουλάκι που και λαϊδάει. Μιλούσα με τα βράχια και μου λέγανε λέει την ιστορία τους. Και ποιοι πέρασαν από εκεί κοντά. Αυτά όλα βέβαια τα κάνει χάρη στο Θεό. Τώρα, αν κάποιοι δεν καταλαβαίνουν τι θα πει χάρις, η χάρις είναι η Θεία Ενέργεια. Να το πούμε έτσι, για να το γνωρίζουμε. Ο Θεός έχει χάρη, έχει ενέργεια, έχει και ουσία. Όπως μας λένε οι Άγιοι Πατέρες και μάλιστα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς το ξεκαθάρισε αυτό. Είναι δύο ξεχωριστά πράγματα, η ουσία και η ενέργεια στο Θεό. Έτσι, ο Θεός έχει και ουσία που δεν τη γνωρίζουμε. Την ουσία του τι είναι ο Θεός. Να πούμε από τι είναι φτιαγμένος ο Θεός. Δεν ξέρουμε ποια είναι η ουσία του Θεού. Καθόλου δεν ξέρουμε. Ούτε οι άγγελοι γνωρίζουν. Ούτε φυσικά οι δαίμονες. Ούτε οι Άγιοι, ούτε η Παναγία. Κανένας δεν ξέρει την ουσία του Θεού. Έτσι. Μόνο ο Θεός ο ίδιος γνωρίζει για τον εαυτό του την ουσία του. Αλλά έχει και ενέργεια, η οποία ενέργεια είναι γνωστή σε εμάς. Στο μέτρο που ο Θεός επιτρέπει, μπορούμε να κοινωνήσουμε, να έχουμε μέθεξη, όπως λένε οι Άγιοι, της ενέργειας του Θεού. Ας πούμε, μια ενέργεια του Θεού είναι η αγάπη του Θεού. Μερικοί τα μπερδεύουν και λένε ότι λέει ο Θεός είναι αγάπη. Δεν λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Θεός αγάπη εστί. Άρα η ουσία του Θεού είναι αγάπη. Είναι λάθος. Δεν είναι η ουσία του Θεού η αγάπη. Ποια είναι η ουσία του Θεού δεν γνωρίζουμε. Είναι μία από τις ενέργειες του Θεού η αγάπη. Ο Θεός επίσης είναι φως. Έτσι ο ίδιος μας το είπε. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εγώ είμαι το φως, το αληθινό. Εγώ είμαι η ζωή. Εγώ είμαι η ανάσταση. Όλα αυτά είναι ενέργειες του Θεού, δεν είναι η ουσία του Θεού. Ο Θεός είναι ταπείνωση, θα μας πει ο Άγιος Ιλουανός. Και αυτό είναι ενέργεια του Θεού.
Αλλά σε αυτές τις ενέργειες του Θεού μπορούμε να μετέχουμε και να τις γνωρίζουμε κι εμείς, στο μέτρο βέβαια που θα ομοιάζει η ζωή μας με τη ζωή του Χριστού και θα ταυτίζεται με τις εντολές του Χριστού. Έτσι η δική μας, ας πούμε, ο τρόπος ζωής θα συμφωνεί με τις οδηγίες που μας δίνει ο Θεός, γιατί οι εντολές του Θεού ουσιαστικά είναι οι οδηγίες της ζωής, πώς πρέπει να ζήσουμε. Δεν είναι κάτι που, τέλος πάντων, πρέπει να το τηρήσουμε για να περάσουμε τις εξετάσεις και να πάμε στον Παράδεισο. Είναι οι οδηγίες αν θέλουμε να ζήσουμε και να χαρούμε τη ζωή μας και αυτήν εδώ και την αιώνια φυσικά, μετά να έχουμε μετοχή στην αιώνια ζωή. Αυτό ως παρένθεση, για να καταλάβουμε τι θα πει χάρις Θεού. Η χάρις του Θεού λοιπόν είναι ενέργεια του Θεού, η οποία έχει πολλές φανερώσεις. Είπαμε, είναι αγάπη, είναι φως, είναι ζωή, είναι ειρήνη, είναι ταπείνωση, είναι τα πάντα, τα καλά. Ό,τι ψάχνουμε δηλαδή ουσιαστικά στη ζωή μας οι άνθρωποι, όλα αυτά είναι οι ενέργειες του Θεού, ό,τι καλό. Μετέχοντας αυτή την ενέργεια του Θεού, ο άνθρωπος ανακαινίζεται. Και αυτό ακριβώς το βλέπουμε στη ζωή των Αγίων. Και αυτό που βλέπουμε στις εικόνες πάλι το φωτοστέφανο, φανερώνει ακριβώς αυτή τη μέθεξη στο άκτιστο φως, στην Θεία Ενέργεια, η οποία φανερώνεται ως φως. Και μέσα σε αυτή την ενέργεια ζώντας ο Άγιος, διευρύνονται τα πάντα. Έτσι και οι αισθήσεις του και οι δυνατότητές του. Από εκεί ξεκινήσαμε και πάλι σε αυτό γυρίζουμε. Έτσι. Γι' αυτό λέει εδώ, ο Άγιος είχε ένα βλέμμα διεισδυτικό. Θυμάμαι και το βλέμμα του Αγίου Παϊσίου, όταν τον πρώτο είχα δει, ήταν σαν να σου κάνει ακτινογραφία. Ένα πολύ διεισδυτικό βλέμμα. Έτσι. Σε διάβαζε εσωτερικά. Η φιλοξενία του ήταν πλούσια. Με κράτησε στο κελί του για λίγες ημέρες. Αν λάβουμε υπόψη ότι ακόμα και το γάλα ευαπορέ που πρόσφερε το είχε αγοράσει από τη Δάφνη και το είχε κουβαλήσει με τον τορβά στην πλάτη από την παραλία, από εκείνο το κακοτράχαλο και ανηφορικό μονοπάτι που οδηγούσε στο κελί του. Όσοι από τις άνδρες έχετε πάει στα Καρτουνάκια καταλαβαίνετε, έτσι. Η Χερσόνησος του Αγίου Όρους έχει στην άκρη, στη μύτη ας το πούμε, μια περιοχή που μέχρι σήμερα ευτυχώς δεν έχει δρόμους, δεν μπορεί να πάει αυτοκίνητο. Έχει μόνο μονοπάτια και οι πατέρες ή με τα πόδια ή με μουλάρια, με ζώα δηλαδή, κάνουν τις μεταφορές τους. Και είναι βουνό βέβαια, δεν είναι εύκολο να ανεβοκατεβαίνεις στο βουνό και φορτωμένος. Και γι' αυτό λέει εδώ ο γιατρός ότι ό,τι ανέβαινε στο κελί, γιατί το κελί δεν είναι στην άκρη της θάλασσας, έτσι είναι ψηλά, και θέλεις να περπατήσεις περίπου μισή ώρα. Ό,τι ήταν λοιπόν που τους πρόσφερε ήταν μεταφερμένο με πολύ κόπο. Και λέει εδώ, στον τορβά, στην πλάτη, δεν είχαν ζώα. Ακόμα θυμάμαι την αλάδωτη φακή μέσα στην οποία είχε βάλει μερικές κουταλιές ομό ταχύνι για να την δυναμώσει, εντός εισαγωγικών. Το ταχύνι είναι πολύ δυναμωτικό, έτσι. Και πως μου έδινε κουράγιο να διάσω ένα τεράστιο πιάτο, λέγοντάς μου, φάτο παιδί μου, στην έρημο δεν πετάμε τίποτε. Ο άνθρωπος όταν είναι κουρασμένος και πεινασμένος, πρέπει πρώτα να αναπαυθεί και να φάει, γιατί το μυαλό του πεινασμένο είναι στο στομάχι του και δεν μπορεί να ακούσει ούτε πνευματικά ούτε συμβουλές και νουθεσίες. Βλέπετε οι Άγιοι πόσο φιλάνθρωποι είναι και γνωρίζουν πολύ καλά πώς λειτουργεί ο άνθρωπος και το ανθρώπινο σώμα. Και έχει σημασία και το σώμα να είναι σε καλή κατάσταση, όχι βέβαια να το τρέφουμε υπερβολικά και με περιτά φαγητά και περιττό ύπνο, αλλά το κανονικό πρέπει να υπάρχει για να μπορεί να λειτουργήσει ο άνθρωπος και να κάνει έτσι με χαρά, με όρεξη και τα πνευματικά του μετά. Δηλαδή υπερβολές, υπερβολική άσκηση δεν ωφελεί. Δεν μπορεί να την κάνει κανείς για λίγο χρόνο
αλλά μετά θα τα παρατήσει όλα. Γιατί το σώμα θα το προδώσει, δεν αντέχει. Και είναι και υπερηφάνεια στο τέλος τέλος. Να προσπαθείς να κάνεις παραπάνω από τις αντοχές σου. Ο γέροντας ήταν πρακτικός άνθρωπος. Μου λέει μία ημέρα, έλα να σου δείξω πώς γίνονται οι μετάνοιες. Εννοεί τις γονικλησίες που πέφτει κανείς κάτω έτσι και γονατίζει και ακουμπάει το μέτωπο στο πάτωμα και μετά σηκώνεται, κάνει το σταυρό του, λέει το Κύριε σου Χριστέ, λέει σε με, αυτό είναι μια μεγάλη μετάνοια. Οι Άγιοι και ο Άγιος Πορφύριος αγαπούσαν πολύ τις μετάνοιες και τις συνιστούσαν πάρα πολύ. Έλεγε μάλιστα ο Άγιος Πορφύριος ότι κανείς όταν το βράδυ κάνει λίγες μετάνοιες μπορεί να χαλαρώσει από την υπερένταση της ημέρας και να μπορέσει να κοιμηθεί πιο εύκολα. Εννοείται βέβαια να έχει υγεία, να μην έχει προβλήματα έτσι, στα γόνατα κλπ. Και ας πούμε δυσκολέψει την κατάσταση ακόμα περισσότερο. Και επίσης έλεγε ο Άγιος Παΐσιος να είσαι και νηστικός όταν κάνεις μετάνοιες, γιατί δεν ωφελεί. Άμα έχει γεμάτο στομάχι να ανεβοκατεβαίνεις, μπορεί να κάνεις μεγάλη ζημιά. Αλλά όταν κανείς έχει τις προϋποθέσεις, πρέπει να κάνει. Βοηθάνε πάρα πολύ οι μετάνοιες στην πνευματική ζωή. Πήρε λοιπόν ένα τσουβάλι, το άπλωσε κάτω και άρχισε να κάνει στρωτές μετάνοιες. Αυτές που πέφτουμε κάτω, οι λεγόμενες μεγάλες μετάνοιες. Μικρές είναι απλώς που σκύβουμε. Στρωτές μετάνοιες, τόσο γρήγορα σαν πραγματικός αθλητής, ενώ ήταν με άσπρα μαλλιά. Μου λέει, βλέπεις τα χέρια μου. Ακουμπάω κάτω τις παλάμες μου. Γιατί αν ακουμπήσω το έξω μέρος, δηλαδή όπως έπεφτε κάτω, ακουμπούσε έτσι, όχι με κλειστά τα χέρια. Ακουμπάω, γιατί αν ακουμπήσω το έξω μέρος των χεριών μου, θα γεμίσω κάλους και θα λένε, να ο παπάς κάνει πολλές μετάνοιες. Δεν ήθελε να φαίνεται. Είναι αυτό που λέει ο Κύριος όταν προσεύχεσαι, είσαι στο ταμείο σου, όταν προσεύξει, είσαι στο ταμείο σου, κλείσουν τη θύρα σου και πρόσεψε το Θεό σου εν το κρυπτό και ο Θεός σου θα αποδώσει, αποδόσεις εν το φανερό. Η προσευχή πρέπει να γίνεται όσο το δυνατό κρυφά, όσο μπορούμε φυσικά, γιατί τώρα και τα σπίτια μας έχουν πολύ μικρά, δεν είναι εύκολο να βρεις έτσι ιδιαίτερο χώρο. Όπως επίσης μας είπε ο Κύριος και για την νηστεία, να γίνεται κρυφά όσο είναι δυνατό, να μην φαίνεσαι και επίσης και οτιδήποτε άλλο πνευματικό που κάνουμε και βέβαια και η ελεημοσύνη, να μην το διατυμπανίζει, να μην το μάθει δυνατό κανένας. Σε αντίθεση με αυτά που έκαναν οι Φαρισαίοι, έτσι, που όλα τα έκαναν για να φανούν στους ανθρώπους, προς το θεαθήνε τους ανθρώπους. Οι παλάμες δεν πιάνουν με τις μετάνοιες κάλους όταν ακουμπάς με αυτά τα χέρια. Πρότειται και σε αυτό να μην φανερώνεται η πνευματική του εργασία. Όλα είναι το κρυπτό. Υπάρχει το λόγιο στο Άγιον Όρος ότι η πνευματική εργασία που γίνεται φανερή να τη θεωρείς χαμένη. Να μην θέλεις και να μην επιδιώκεις και να προσπαθείς να κρύβεις κάθε τι το πνευματικό που κάνεις, όποια άσκηση κάνεις. Οι συμβουλές του για την προσευχή ήταν πολύ πρακτικές. Έλεγε, και αυτά είναι πολύ σημαντικά νομίζω, γιατί δεν τα λέει σε μοναχούς, τα λέει σε έναν άνθρωπο, όπως είστε κι εσείς, λαϊκός, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα εφαρμόσετε κι εσείς και θα είναι πολύ ωφέλιμο. Θα ορίσεις μια συγκεκριμένη ώρα που θα έχεις ησυχία και θα κάνεις προσευχή λέγοντας το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Είναι μια πολύ απλή προσευχή, την ξέρετε όλοι, αυτό που λέμε η ευχή. Και στην πλήρη εκφορά της, έτσι ακόμα καλύτερα για τους αρχάριους, να λέτε και το Υιέ του Θεού, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Και αν θες μπορεί να προσθέσει και τον αμαρτωλό. Είναι σημαντικό να βρείτε μια ώρα ήσυχη. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, ο καθένας θα το προσπαθήσει. Και έναν τόπο ήσυχο,
όσο είναι δυνατόν και μια ώρα ησυχή. Μπορεί να είναι πολύ πρωί, πολύ νωρίς το πρωί ή το βράδυ ή το μεσημέρι, εξαρτάται από τις συνθήκες που έχει ο καθένας. Να λέτε λοιπόν το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, αργά και παρακαλεστικά, παρακλητικά, εντός εισαγωγικών κλαψιάρικα, χωρίς να κρατάς κομποσκήνι. Έτσι το κομποσκήνι, θα μου πείτε, δεν χρειάζεται, δεν είναι κάτι ας πούμε που αν δεν το έχεις δεν είναι προσευχή. Τη μερικοί τον μπερδεύουν και σου λένε να το κάνουμε κομποσκήνι χωρίς κομποσκήνι. Όπως σε βολεύει. Να έλεγε κάποιος ότι είναι σαν το αριθμητήρι που έχουν τα μικρά παιδιά και μαθαίνουν την αρρύθμιση. Μετράς ας πούμε τις προσευχές, αυτό είναι το κομποσκήνι. Αλλά ακόμα καλύτερα να μην ασχολείσαι με αυτό, έτσι. Βοηθάει το κομποσκήνι διότι δημιουργείται, να το πούμε και ιατρικά, ένα λεγόμενο αντανακλαστικό τόξο, δηλαδή με την αφή συνδέεται ο νους, έτσι ο εγκέφαλος, και κάθε φορά που πιάνεις έναν κόπο πάει ο νους σου στο Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησέ με. Έτσι, ένα εξαρτημένο αντανακλαστικό, να το πούμε έτσι. Οπότε με αυτή την έννοια βοηθάει. Και θυμάσαι με το που πιάνεις τον κόπο, θυμάσαι να πεις την ευχή. Αλλά κάποια στιγμή θα καταλάβεις ότι δεν το χρειάζεσαι κιόλας. Ίσως και να σε μπερδεύει μετά από κάποιο διάστημα. Πριν ξεκινήσεις όμως να κάνεις το κομποσκή, να λες την ευχή, το οποίο βλέπετε πρέπει να το λες, λέει, παρακλητικά. Έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος, όχι, λέει, σαν το στρατηγό που διατάζει τα στρατιωτάκια του, και σου στέλνει σε όλμε, κοίταξέ με ποιος είμαι εγώ, μην τυχόν και δεν με ακούσεις. Όχι, ταπεινά, έτσι, παρακλητικά. Ζητάμε το έλεος του Θεού. Και όπως λέει και ο Άγιος Πορφύριος, το βάρος να πέφτει στο ελεησόν με. Βοήθησέ με, έτσι, συγχώρησέ με. Φύλαξέ με. Αυτό θα πει το ελεησέ με. Αυτή η προσευχή έχει τα πάντα. Έχει και δοξολογία και ευχαριστία και εξομολόγηση και αίτηση. Ως γνωστόν, όπως μας λέει και ο Μέγας Βασίλειος, η προσευχή πλήρης πρέπει να έχει και τα τέσσερα. Εμείς συνήθως τα ξεχνάμε όλα και πάμε κατευθείαν στην αίτηση. Ξεχνάμε την εξομολόγηση, δηλαδή να ομολογήσουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί. Ξεχνάμε την δοξολογία, ξεχνάμε την ευχαριστία. Και πάμε και λέμε δώσ' μου το ένα, δώσ' μου το άλλο. Και αυτό δεν το κάνουμε και σταθερά, αλλά όποτε έχουμε ανάγκη. Του λέω κάποιος, ας πούμε, μια φορά ρωτάω, κάνεις προσευχή, λέει, άμα έχω πρόβλημα, λέει, κάνω προσευχή. Άμα δεν έχεις πρόβλημα, να κάνουμε προσευχή, να έχεις πρόβλημα, για να θυμάσαι να κάνεις προσευχή. Ενώ η προσευχή είναι η ζωή μας, Είναι η κοινωνία με τη ζωή, με κεφαλαίο ζήτα, που είναι ο Θεός. Αν δεν έχεις κοινωνία με τη ζωή, πώς θα έχεις ζωή. Γι' αυτό πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα έτσι είναι καταθλιμμένοι. Δεν έχουν ζωή μέσα τους δηλαδή. Η ψυχή τους δεν ζει, γιατί ακριβώς δεν κοινωνούν με τη ζωή, δεν προσεύχονται. Πώς θα έχει ζωή μετά. Αλλά πριν ξεκινήσεις να λες την ευχή, πρέπει να κάνεις μια προεργασία. Ήταν και ένας φωτισμένος γέροντας στην Κύπρο, ο Γέρος Παναής, που έλεγε η προσευχή είναι κάτι σαν την... σαν το φως, λέει, το ηλεκτρικό φως. Για να έχεις φως πρέπει να κάνεις εγκατάσταση. Δεν μπορεί τώρα να βάλεις, ας πούμε, απλώς τη λάμπα στο ταβάνι και να περιμένεις να ανάψει. Θα πρέπει να έχεις κύκλωμα, να έχεις ασφάλειες, να έχεις πηγή που θα πάρεις το ρεύμα, έτσι όλα αυτά, να υπάρχει διακόπτης, ολόκληρο σύστημα. Έτσι και η προσευχή, για να ανάψει το φως πρέπει να κάνεις εγκατάσταση, να έχεις μια προεργασία. Αυτό λέει λοιπόν και εδώ ο Άγιος. Πριν ξεκινήσεις θα κάνεις μια προεργασία, θα διαβάσεις λίγο από το Ευαγγέλιο, από το Γεροντικό και τα άλλα πατερικά βιβλία. Μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι, ο άνθρωπος δεν ζει χωρίς το Λόγο του Θεού. Μας το είπε ο ίδιος ο Κύριος, ου και πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, δεν ζει ο άνθρωπος μόνο με άρτο, αλλά εν παντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού, αλλά με κάθε ρήμα, με κάθε λόγο, που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Έτσι και ο λόγος
της Αγίας Γραφής είναι Λόγος Θεού και ο Λόγος των Πατέρων είναι πάλι Λόγος Θεού. Γιατί και οι Άγιοι Πατέρες με την έμπνευση και την ενέργεια και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μίλησαν. Οπότε και όταν διαβάζεις γεροντικό, όταν διαβάζεις ευεργετινό, όταν διαβάζεις φιλοκαλία, όταν διαβάζεις τους βίους των Αγίων, τα συναξάρια, πάλι διαβάζεις Λόγο Θεού. Είναι πολύ σημαντικό. Προσέχετε όμως να είναι λόγια γραμμένα από Αγίους, όχι οτιδήποτε. Γιατί υπάρχουν και σύγχρονοι μεταπατερικοί λεγόμενοι θεολόγοι, στοχαστικοί, φιλόσοφοι ουσιαστικά, που τα μπερδεύουν τα πράγματα. Όχι. Και τι ομιλίες ακούτε πάλι επίσης, να προσέχετε. Ό,τι κυκλοφορεί στο ίντερνετ δεν σημαίνει ότι είναι και καλό από αυτούς τους ομιλητές. Θέλει πολύ προσοχή. Προσωπικά, ανεπιφύλακτα θα σας συνιστούσα τον πατέρα Αθανάσιο του Μικυλινέου, έτσι και τους μακαριστούς ιεροκήρυκες τον Νικόλα του Σωτηρόπουλο και τον Παναγόπουλο, έτσι. Αυτά. Τώρα για τα υπόλοιπα πρέπει να συζητήσουμε πολύ και για τους υπόλοιπους. Χρειάζεται λοιπόν η προεργασία. Και ακόμα, εκτός από τη μελέτη, λέει ο Άγιος, θα σκεφτείς λίγο τη ζωή σου, τις ευεργεσίες του Θεού. Και έτσι η ψυχή θα μεταφερθεί στον πνευματικό χώρο, γιατί η προσευχή, ξέρετε, είναι καρπός ευχαριστίας, η σωστή προσευχή, καρπός ευγνωμοσύνης. Αν λοιπόν δεν σκεφτείς τις ευεργεσίες του Θεού που έχεις γευτεί στη ζωή σου, τις προσωπικές αλλά και τις γενικές. Όταν πάμε στη Θεία Λειτουργία αυτό κάνουμε. Με μνημένη την θυμόμαστε του Σταυρού, του Τάφου, της Τριμέρων Αστάσεως, της Ουρανούς Αναβάσεως, της Εκδεξιών Καθέδρας, τις Δευτέρες και ενδόξου πάλι παρουσίες. Τα θυμόμαστε όλα αυτά. Και έτσι μπορούμε να κάνουμε τη Θεία Ευχαριστία, να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Αν δεν έχεις ευγνωμοσύνη, δεν μπορείς να κάνεις προσευχή, σωστή προσευχή. Πώς, τι να πεις ευχαριστώ τον Θεό, όταν δεν ξέρεις γιατί να τον ευχαριστήσεις. Χρειάζεται λοιπόν να σκεφτούμε τη ζωή μας, όπως λέει ο Άγιος, και τις προσωπικές ευεργεσίες αλλά και τις γενικές που έχει κάνει ο Θεός σε όλους τους ανθρώπους και έχει δώσει τη δυνατότητα ο Θεός της σωτηρίας μέσα από το όλο πολυτρωτικό του έργο. Να σκεφτείς λοιπόν τις ευεργεσίες του Θεού και έτσι η ψυχή θα μεταφερθεί στον πνευματικό χώρο. Πολύ βοηθάει εδώ η αυτοσχέδια προσευχή. Να πεις μέσα από την καρδιά σου κάποια λόγια. Όπως σου βγαίνουν εσένα, αυθόρμητα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να μην κλειστούμε σε κάποια, θα έλεγα, κλισέ. Όχι ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε και τις προσευχές καθιερωμένες, το Τρισάγιο, το Πιστεύω, το Πάτερ ημών, όλα αυτά βεβαίως πρέπει. Το Ψαλτήρι. Αλλά και αυτή η προσευχή, έλεγε ο Άγιος Εφραίμ, που θα σου βγει αυθόρμητα, αυτή έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία. Είναι το προσωπικό σου δημιούργημα. Γιατί όπως έχει και ο μακαριστός ο πατήρης ο Φρόνιος και αυτός Άγιος επίσημα πλέον του Έσεξ, η προσευχή έλεγε είναι μια αέναη δημιουργία. Που σημαίνει έχεις και το προσωπικό στοιχείο βάλει μέσα στην προσευχή σου. Δεν είναι κάτι ξερά λόγια που τα λέμε τυπικά, όπως όταν είμαστε μικρά παιδιά, λέγαμε τάκ τάκ το Πάτερ ημών να τελειώνουμε, ας πούμε, κάνουμε την προσευχή μας και δεν καταλαβαίνουμε σχεδόν τίποτα. Αλλά πρέπει να είναι ξεχύλισμα καρδιάς και μάλιστα ευγνωμονούσεις. Και έτσι, χωρίς να μετράς κόμπους, συνεχίζει ο Άγιος, με το κομποσκήνι θα προσεύχεσαι ορισμένη ώρα με το ρολόι, έτσι, για να μην έχεις, ας πούμε, τον περισπασμό να μετράς τους κόμπους, πόσα κομποσκήνια θα κάνω. Μπορείς να υπολογίσεις πόσο είναι, ας πούμε, ο εσπερινός. Όσο κρατάει ο εσπερινός, μπορεί να το κάνεις με την ευχή. Όλες τις ακολουθίες, ίσως το γνωρίζετε αυτό, μπορεί να τις κάνουμε με κομποσκήνια, να τις αντικαταστήσουμε, αντί να διαβάζουμε τα μηνέα, την παρακλητική κλπ. Όχι να τα καταργούμε, έτσι, και αυτά βοηθάνε και πρέπει να τα χρησιμοποιούμε. Αλλά πες ότι είσαι σε ένα μέρος που δεν έχεις τα βιβλία μαζί σου, δεν μπορεί να τα έχεις πάντα μαζί σου. Μπορείς να τα κάνεις στην ακολουθία με κομποσκήνι. Μόνο τη Θεία Λειτουργία δεν μπορείς φυσικά, γιατί είναι μυστήριο
Δεν είναι μόνο προσευχή, θεία λειτουργία. Και χρειάζεται και ιερέα. Αλλά όλες τις άλλες ακολουθίες, τις ώρες, τον εσπερινό, το απόδειπνο, τον όρθρο, μπορεί να τα κάνεις με το κομποσχύλι. Κάποια ορισμένη ώρα. Βέβαια δεν μπορείτε εσείς να κάνετε 3 ώρες όρθρο, ας πούμε, όπως γίνεται στο μοναστήρι, και να τις κάνεις με κομποσχύλι, αλλά μπορεί να κάνεις σίγουρα 1/2 ώρα. Και να πεις, αυτός είναι ο όρθρος μου. Μπορεί να ξεκινήσει να πεις και μερικές καθιερωμένες προσευχές, το πιστεύω, το Πατήρ ημών, το Τρισάγιο φυσικά από την αρχή, και να συνεχίσεις με κομποσκήλι. Και να βάλεις το ξυπνητήρι σου, από αυτά έχουμε άφθονα, με τα κινητά, να χτυπήσεις σε 1/2 ώρα. Οπότε 1/2 ώρα θα πεις, δεν θα σκεφτώ τίποτε, θα δοθώ σε αυτές τις 5 λέξεις. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Και αν θέλεις, για να υπάρχει και αυτή, ας πούμε, η βοήθεια που είπαμε, το εξαρτημένο αντανακλαστικό, μπορείς να το κρατάς το κομποσκήνι, χωρίς να μετράς τους κόμπους, αυτό λέει εδώ ο Άγιος. Ή και να μην το κρατάς και καθόλου. Το πρωί, γιατί εδώ ο Άγιος λέει, να λες την ευχή, χωρίς να κρατάς κομποσκήνι. Αλλά αν το έχεις συνηθίσει, μπορείς απλώς να το κρατάς. Ή και αν θες και να το τραβάς στο χέρι. Αλλά για να μην έχεις το νου σου να μετράς πόσα κομποσκήνια έκανες και λοιπά, βάζεις το ξυπνητήρι να χτυπήσει ορισμένη ώρα και έτσι κάνεις την προσευχή σου. Αυτές είναι μερικές έτσι ωραίες πρακτικές συμβουλές. Και έλεγε ο Άγιος ότι καλό είναι, και εσείς που είστε στον κόσμο και έχετε πολλές φροντίδες, μπορείτε να ξεκινήσετε με 1/4 ή ακόμα και λιγότερο, και με 5 λεπτά το πρωί, 5 λεπτά το μεσημέρι, 5 λεπτά το βράδυ. Και αν δεν μπορείς το μεσημέρι, πρωί και βράδυ, με 5 λεπτά. Και σιγά σιγά να το αυξήσεις, 10 λεπτά, 15 λεπτά, να λες την ευχή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε, μπορεί να βιώνεις αυτό τον αγιασμό όλη την ημέρα μετά. Με το που έκανες, άρχισες την ημέρα σου, και όλοι πρέπει να αρχίζουμε την ημέρα μας με προσευχή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Με το που ανοίγουμε τα μάτια μας, αμέσως να κάνουμε το σταυρό μας, να δοξάζουμε το Θεό. Και να πούμε μια προσευχή. Μπορεί να πεις το Βασιλεύ Ουράνιο, το Πάτερ ημών. Το δόξα σε ο Θεός και το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με. Έστω και 5 λεπτά. 5 λεπτά θα τα βρεις, όσο απασχολημένος να είσαι και πνιγμένος. Μετά να πάρεις και λίγο αντίδωρο, λίγο αγιασμό, να ξεκινήσεις την ημέρα σου με τον Θεό. Και μετά, αφού έχεις πάρει τη Θεία Χάρη, να προχωρήσεις και στα άλλα έργα σου. Το πρωί, συγγνώμη, αυτή η προσευχή με το πρόγραμμα που είπαμε, λέει ο Άγιος, θα ζωγονήσει και θα δυναμώσει την ψυχή με τρόπο μυστικό, όπως ένα φυτό που κάθε μέρα το ποτίζουμε με λίγο νερό. Και αυτό μεγαλώνει χωρίς να γνωρίζουμε πώς. Έλεγε πάλι, είναι σαν να φυτέψεις, λέει, ένα δεντράκι, ασύ που θα αποφασίσεις να κάνεις αυτή την εργασία, την καθημερινή, έχει σημασία αυτό, και είναι πολύ ωφέλιμο να την κάνεις ορισμένη ώρα, κάθε μέρα την ίδια ώρα. Γιατί ξέρετε, ο άνθρωπος, θα το έχετε παρατηρήσει, τίνει να επαναλαμβάνει αυτά που έκανε την προηγούμενη μέρα. Έτσι. Αν λοιπόν αποκτήσει μια τέτοια καλή συνήθεια, μετά η ίδια η συνήθεια θα σε σπρώχνει. Ήρθε η ώρα, ας πούμε, 7 η ώρα, τώρα πρέπει να κάνω προσευχή. Θα σε σπρώχνει η ίδια η συνήθεια, η καλή συνήθεια. Εξάλλου και η ζωή μας, ξέρετε, είναι ένα σύνολο από συνήθειες, είτε καλές είτε κακές. Και αυτή η συνήθεια είναι που μας βοηθάει όταν είναι καλή ή μας εμποδίζει όταν είναι κακή. Και ενώ παίρνεις απόφαση και λες θα γίνω όπως πρέπει, η συνήθεια η κακή δεν σε αφήνει. Ξέρετε τι φοβερό πράγμα είναι η κακή συνήθεια, πάρα πολύ δύσκολο να ξεπεραστεί. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε τον εαυτό μας, να το συνηθίσουμε να έχει καλές συνήθειες, να αγωνιστούμε να αποκτήσουμε καλές συνήθειες. Να έχουμε ένα πρόγραμμα καθημερινό, σταθερό όσο είναι δυνατόν, τουλάχιστον ως προς τα πνευματικά μας. Την τάδε ώρα θα κάνω την προσευχή μου το πρωί, θα διαβάσω την Αγία Γραφή, το βράδυ επίσης, να έχουμε ένα τέτοιο σταθερό πνευματικό πρόγραμμα. Το πρωί ο Άγιος έκανε εργόχειρο.
καθόταν στο σκαμνάκι του και σκάλιζε σφραγίδια για πρόσφορα. Γνωστές σφραγίδες που χρησιμοποιούν οι γυναίκες για να κάνουν τα πρόσφορα. Τα ξύλα τα ζέστενε σε μια μεγάλη χύτρα με νερό στη φωτιά για να μαλακώσουν και να τα σκαλίζει ευκολότερα. Μπροστά στο στήθος του είχε μια πετσέτα στην οποία έσταζαν τα δάκρυα που κυλούσαν ήρεμα από τα μάτια του σαν σιγανή βροχή. Έτσι, λόγω της αδιάτης προσευχής που είχε, είχε και δάκρυα. Αυτά τα δάκρυα της χαράς, της ευφροσύνης. Καταλάβαινα ότι η ψυχή του έβραζε, εντός εισαγωγικών η λέξη, κατά την προσφυλή του έκφραση από την προσευχή. Δεν μιλούσε αν δεν τον ρωτούσα κάτι. Γιατί οι Άγιοι δεν κάνουν το δάσκαλο, ούτε θεολογούν από γραφείου. Έτσι, να κάτσουν να γράψουν ένα βιβλίο τώρα, όπως κάθε ένας φιλόσοφος, να στοχαστώ και να γράψω. Όχι. Αλλά πάντα διακονούσαν το λαό και ουσιαστικά ασκούσαν ποιμαντική. Έχουμε, ας πούμε, βιβλία ολόκληρα που είναι επιστολές. Απαντητικές επιστολές σε κάποιον που του ζήτησε μια πνευματική βοήθεια. Και έκατσε ο Άγιος και έγραψε ολόκληρο βιβλίο. Ένα τέτοιο βιβλίο, ας πούμε, είναι η Κλίμακα, έτσι, που είναι θαυμασιότατο βιβλίο. Έχει τα πάντα μέσα και είναι μια απαντητική επιστολή ουσιαστικά σε κάποιον που ζήτησε βοήθεια από τον Άγιο Ιωάννη. Έτσι γράφουν οι Άγιοι, από αγάπη στον άνθρωπο και ασκώντας ποιμαντική, δηλαδή φροντίζοντας την ψυχή των συνανθρώπων τους. Έτσι και ο Άγιος δεν έκανε το δάσκαλο, όταν το ρωτούσε κάτι όμως απαντούσε. Γιατί είναι σημαντικό και αυτό να καταλάβουμε ότι ο άλλος δεν ακούει και τα παιδιά μας ακόμα δεν ακούνε αν δεν θέλουν να ακούσουν, έτσι. Όσο και εσύ να τους κάνεις από πάνω το δάσκαλο και να τους λες και να τους λες, δεν ακούνε. Αν όμως σε ρωτήσουνε, τότε έχει αξία και τότε να τους απαντήσεις. Τότε θα σε ακούσουνε. Οι απαντήσεις του ήταν από τους ασκητικούς πατέρες και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να μην λέμε δικά μας πράγματα. Ήταν από το ψαλτήρι, τα λειτουργικά βιβλία, όπως η παρακλητική, τα μηναία και τα συναξάρια των Αγίων. Βλέπετε, οι Άγιοι είναι πάντα ταπεινοί, είναι επόμενοι, ακολουθούν δηλαδή τις Αγίες Πατράς, τους Άγιους Πατέρες. Δεν αυτονομούνται, δεν αυθαιρετούν, δεν σκέφτονται, στοχάζονται και σου απαντάνε, αλλά με βάση την κατατεθειμένη γνώση που έχουμε στην Εκκλησία μας και εμπειρία, το Λόγο του Θεού και την εμπειρία των Αγίων, μας απαντούν. Γι' αυτό βλέπετε όλοι οι Άγιοι λένε τα ίδια πράγματα. Θα πεις, αφού ο ένας αντιγράφει τον άλλο, όχι, δεν αντιγράφει. Αλλά επειδή όλοι μετέχουν στον ίδιο Θεό, στον ένα Θεό, στο ένα Πνεύμα, στο Άγιο Πνεύμα, γι' αυτό λένε τα ίδια πράγματα. Γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν λέει άλλα στον ένα και άλλα στον άλλο. Γι' αυτό βλέπετε και οι σύγχρονοι πιστοί, οι αληθινά πιστοί που μετέχουν ενεργά στο Πνεύμα του Άγιου, λένε τα ίδια πράγματα. Και δεν υπάρχουν διαφωνίες. Διαφωνίες υπάρχουν σε αυτούς οι οποίοι είναι κατ' επίφαση χριστιανοί. Δεν μετέχουν στο Πνεύμα του Άγιου, στοχάζονται, σκέφτονται. Βάζουν μέσα και την επιστήμη και την ψευτοεπιστήμη και την πολιτική και την ανθρωπαρέσκεια και τα πάθη τους και μετά φυσικά υπάρχουν διαμάχες, αντιρρήσεις, αντιδράσεις, διαφωνίες και κατηγορούν βέβαια και τους ανθρώπους του Θεού ως ακραίους, ως φανατικούς, ως κολλημένους, ως οπισθοδρομικούς και όλα αυτά τα γνωστά. Όλος αυτός ο πλούτος των ασκητικών πατέρων, έτσι, του ψαλτηρίου, των λειτουργικών βιβλίων. Και μια παρέθεση, όλοι οι πατέρες, να ξέρετε, είναι ασκητικοί. Εμείς λέμε για ο Βασιάκος Ήρος, έτσι, είναι ασκητικός και λοιπά, ο Μέγας Αντώνιος. Αλλά και ο Άγιος Χρυσόστομος είναι ασκητικός. Και έκανε πάρα πολύ άσκηση, όλο που τον κατατάσσουν στους κοινωνικούς λεγόμενους πατέρες.
Και όμως είναι ο Άγιος που μας μίλησε πάρα πολύ για την ωραία προσευχή, για την αδιάλειπτη ευχή της καρδίας. Και όλοι οι Άγιοι ήταν και ασκητές, γιατί δεν μπορείς να είσαι Άγιος, άνθρωπος του Θεού, αν δεν ζεις στον Σταυρό. Έτσι, ο Σταυρός είναι η άσκηση, είναι η νέκρωση. Και νέκρωση χωρίς άσκηση δεν γίνεται, νέκρωση των παθών. Είναι η σταύρωση των παθών ο Σταυρός. Να σταυρωθώ ως προς τα πάθη και να νεκρωθώ και ως προς τον κόσμο και ο κόσμος να νεκρωθεί ως προς εμένα, ο κόσμος δηλαδή το κοσμικό πνεύμα. Αυτός ο πλούτος λοιπόν ήταν ένα με την ψυχή του Αγίου Εφραίου. Γι' αυτό τα λόγια του ήταν σίγουρα, ήταν βέβαια, ήταν πιστικά. Έτσι, ο άνθρωπος που μιλάει με βάση την Αγία Γραφή και τους Αγίους Πατέρες σε πείθει. Ενώ ο άλλος που μιλάει από το μυαλό του δεν σε πείθει. Ούτε και σε αναπαύει. Ούτε και σε κατανήσει. Ενώ ο άνθρωπος του Θεού και σε κατανήσει και σε πείθει. Γιατί είναι το Πνεύμα του Άγιο που μιλάει μέσα από αυτό. Δεν χρειάζονταν ούτε διευκρινήσεις, ούτε δευτερολογίες. Έτσι μια φορά, από την αντανάκλαση της χάριτος που είχε ο γέροντας, αισθάθηκε η ψυχή μου πόσο μεγάλη είναι η αχαριστία μου στις ευεργεσίες του Θεού. Βλέπετε πως ο λόγος του Θεού μέσα από τον Άγιο επιδρά καταλυτικά στην ψυχή του ακροατού, έτσι, και τον βάζει να προβληματιστεί για τον εαυτό του και να πει: «Αστάζω, αυτά που λέει ο Άγιος για μένα είναι. Πώς εγώ έχω τοποθετηθεί απέναντι στο Θεό μέχρι τώρα, πόσο αχάριστος είμαι». Οπότε έρχεται μετά σε μετάνοια. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού που μας βοηθάει να έρθουμε σε μετάνοια. Ενώ βλέπετε οι λόγοι ξύλινοι που εν πολλοίς ακούγονται και σήμερα και από ανθρώπους δυστυχώς μέσα στην Εκκλησία, δεν σε βοηθάνε καθόλου, μάλλον σε μπερδεύουν κιόλας. Και οπωσδήποτε δεν σε οδηγούν σε μετάνοια. Ήρθε λοιπόν σε μία κατάσταση ο γιατρός να αισθανθεί πόσο αχάριστος ήταν απέναντι στις ευεργεσίες του Θεού. Ο γέροντας αμέσως μου έδωσε την απάντηση υπομειδιώντας και λέγοντας: «Εις αρίθμους γάρτη ψάμω δάσαν προσφερομέση βασιλεύ Άγιε ουδέν τελούμεν άξιον ον δέδοκα σημείν». Ο Άγιος έπιασε το λογισμό του γιατρού, έτσι. Αυτό σημαίνει διορατικό χάρισμα, να καταλαβαίνει τι σκέφτεσαι, τι βιώνεις. Και του απαντάει με αυτό το ψαλμικό, έτσι. Ακόμα κι αν προσφέρουμε οδές, ευχαριστίες, δυσάριθμες, με την ψάμο, με την άμμο, πως είναι η κόκκι της άμμο. Πόσες να είναι και οι ευχαριστίες μας στο Θεό. Βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον. Τίποτε το άξιο δεν κάνουμε. Αντάξιο δηλαδή των ευεργεσιών σου. Ακόμα και αν ευχαριστούσαμε, κάθε στιγμή πάλι δεν θα ήταν αρκετό για να αποδώσουμε τη δέουσα ευχαριστία και γνωμοσύνη. Άλλο και πάλι, γεμάτος ενθουσιασμό, έψαλε από καρδίας, θαυμάζοντας τους Άγιους Μάρτυρες, των Αγίων Μαρτύρων τα κατορθώματα, ουρανών δυνάμεις υπερεθαύμασα, ότι εν σώμα τη θνητό, τον αόρα των εχθρών, τη δυνάμη του Σταυρού, αγωνισάμενοι καλώς, ενίκησαν αορά τους. Έτσι, με βάση το λειτουργικό μας, τους λειτουργικούς μας θησαυρούς που έχουμε, από εκεί απλεί ο Άγιος και μιλάει θαυμάζοντας για τους Άγιους Μάρτυρες, που τα κατορθώματά τους, λέει, τα θαύμασαν και οι δυνάμεις των ουρανών και οι άγγελοι. Γιατί με θνητό σώμα, όπως όλοι έχουμε, έτσι ένα σώμα που θα πεθάνει, θα διαλυθεί, νίκησαν τον αόρα τον εχθρό, ο οποίος δεν έχει σώμα, το διάβολο δηλαδή, με τη δύναμη του Σταυρού, αφού αγωνίστηκαν καλά,
και ενίκησαν αοράτους. Και έλεγε, μετά για λείψανα των μεγάλων οσίων και ιεραρχών, δεν μπορούμε να εγκαινιάσουμε Αγία Τράπεζα του Μεγάλου Βασιλείου, του Αγίου Γρηγορίου κλπ, του Αγίου του Χρυσοστόμου, ενώ μετά για λείψανα και του πιο άσημου μάρτυρα εγκαινιάζουμε Αγία Τράπεζα. Πόσο μεγάλη δόξα έχουν οι Άγιοι Μάρτυρες. Όταν γίνεται τα εγκαίνια ενός ναού, γίνεται περιφορά με Άγια Λείψανα Μαρτύρων γύρω γύρω από την Εκκλησία. Όσο έχετε βρεθεί θα το έχετε δει. Ο αρχιερέας φέρνει Άγια Λείψανα Αγίων Μαρτύρων και κάνει τρεις κύκλους γύρω από την Εκκλησία. Οπότε ο χώρος αυτός είναι πλέον καθιερωμένος, αφιερωμένος στον Θεό. Είναι Άγιος. Άγιος αυτό θα πει αφιερωμένος, ξεχωρισμένος. Και οι πρώτοι χριστιανοί αποκαλούσαν ο ένας τον άλλον Άγιο. Γιατί ακριβώς ζούσαν αυτή την διαφορά σε σχέση με τους μη χριστιανούς. Ότι είναι πλέον ξεχωρισμένοι, όχι εγωιστικά, αλλά είναι πλέον αφιερωμένοι στο Θεό, ανήκουν στο Θεό. Εμείς το έχουμε χάσει αυτό σήμερα και γι' αυτό προσπαθούμε να τα βρούμε με όλους. Και με αυτούς που ζουν ειδωλατρικά και κοσμικά και σατανικά. Δεν γίνεται. Πρέπει να ξεχωρίσεις από τον κόσμο, αν θες να ζήσεις χριστιανικά. Δεν μπορείς να είσαι και με τον κόσμο και με τον Θεό. Έτσι και ο χώρος του ναού είναι ξεχωρισμένος πλέον από όλο τον υπόλοιπο χώρο. Γι' αυτό και δεν υπάρχει και μολυσμός. Να έρθουμε και στα επίκαιρα. Δεν κολλάς. Τι να κολλήσεις. Εκεί που είναι ο Θεός, αν κολλήσεις, τι να κολλήσεις. Ή να μεταδώσεις. Τι να μεταδώσεις. Αφού εκεί είναι ο Θεός. Είσαι μέσα στην ενέργεια, στη χάρη του Θεού. Λένε οι Άγιοι Πατέρες και τα σίδερα και τα ξύλα και τα μάρμαρα όλα είναι αγιασμένα και η σκόνη και ο αέρας μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό είναι η βλασφημία η μάσκα και όλα αυτά τα φήματα και όλα αυτά τα μέτρα και οι αποστάσεις της καρέκλης και ό,τι άλλο. Μεγάλη βλασφημία. Είναι σαν να λες ότι και εδώ είναι ένας κοινός χώρος, μια αίθουσα όπως είναι οτιδήποτε άλλος μες στον κόσμο. Όχι. Ο χώρος είναι αφιερωμένος στο Θεό, καθαγιασμένος. Όλα είναι άγια. Ούτε κολλάς ούτε μεταδίδεις. Και άρρωστος να είσαι, δεν θα μεταδώσεις τίποτα εκεί πέρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα αυτοί που δεν πιστεύουν και πιστεύουν στη θεά επιστήμη είναι άξιοι των συνεπειών της απιστίας τους. Και αυτοί αρρωστιάνουν βέβαια όχι γιατί κολλάνε από τον ναό, αλλά διότι ακριβώς πάνε χωρίς φόβο Θεού, αλλά με φόβο κοροϊδοϊού. Άλλη φορά, μόλις τελείωσα την εξέταση και νοσηλεία του, κάθισα δίπλα στο κρεβατάκι του. Ο γέροντας με κρατούσε από το χέρι χωρίς να μιλάει. Εγώ εκείνη τη στιγμή είδα όλη τη ζωή μου, όλα τα πάθη μου και τις αμαρτίες μου. Και η ψυχή μου έκλαιγε νοερά για το πόσο λύπησα τον Χριστό. Αφού πέρασε πολλή ώρα σε αυτή την κατάσταση, γυρίζει ο γέροντας και μου λέει, καλό ήταν και αυτό. Δηλαδή ο Άγιος κατάλαβε τι συνέβη στην ψυχή του γιατρού. Γιατί φυλάμε το χέρι του ιερέα, Γιατί το χέρι αυτό έχει αγιαστεί με την επαφή με τον σώμα του Χριστού. Και η επαφή με έναν Άγιο και με το σώμα, βλέπετε εδώ λέει, μου κρατούσε το χέρι. Έτσι σε αγιάζει. Γιατί φυλάμε τα Άγια Λείψανα. Γιατί τα Άγια Λείψανα έχουν χάρη Θεού. Και αυτή η χάρη έρχεται και σε εμάς. Άλλη βλασφημία και αυτοί που οι ιερείς δεν δίνουν το χέρι τους. Είσαι υποχρεωμένος πως οι ιερείς να δώσει το χέρι σου. Να το ασπαστεί ο πιστός. Κατάλαβα, λέει ο γιατρός, ότι περίμενε κάτι υψηλότερο, όπως η γνωμοσύνη και η αγάπη σαν τον πατέρα που θέλει το παιδί του να το δει άρχοντα. Αλλά πού τέτοια κατάσταση, λέει ο γιατρός για τον εαυτό του. Αλλά έστω και αυτό που βίωσε, δηλαδή πόσο λύπησε τον Χριστό που ήρθε σε μια κατάσταση συνειδησίας θα λέγαμε, ο γιατρός, αυτό ήταν σπουδαίο. Και
Και αυτό είναι βέβαια και η αρχή της μετανοίας. Πολλοί άνθρωποι εξομολογούνται, αλλά λίγοι μετανοούν. Και όχι μόνο. Δυστυχώς, πολλές φορές πάει στην εξομολόγηση και λένε και ψέματα. Αν είναι δυνατόν. Και όμως, συμβαίνει και αυτό. Δηλαδή, ο μακαριστός ο πατήρ Αυγουστίνος, ο καντιώτης αγιασμένος, αρχιερέας, γυναίκες λέει δεν εξομολογώ. Γιατί λένε ψέματα, ψέματα, φώναζε κιόλας στην εξομολόγηση. Με παραξηγήσετε οι γυναίκες, αλλά το έλεγε ο Άγιος. Ναι, καταλάβατε. Τότε τι πας να κάνεις, ας πούμε. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχεις τίποτε, δεν έχεις καταλάβει τίποτε τι σου γίνεται. Η πρώτη αρχή, ας πούμε, για σωστή εξομολόγηση είναι να συνειδητοποιήσεις ότι είσαι ένοχος, ότι είσαι αμαρτωλός, ότι έχεις λυπήσει τον Χριστό. Αφού πέρασε πολλή ώρα, έτσι, μου είπε ο Άγιος αυτό, καλό ήταν και αυτό. Κάτι κατάλαβες δηλαδή. Αλλά υπάρχει κι άλλο, πιο ψηλά. Ενώ όλη του εμφάνιση και προσωπικότητα δημιουργούσε δέος, πράγματι όταν έρχεσαι κοντά σε έναν Άγιο, νιώθεις ένα δέος. Τι είναι το δέος, είναι ένας βαθύς φόβος, θα έλεγα, έτσι. Μυστηριακός φόβος, θα τολμούσα να πω. Κάτι που σε κάνει να συστέλεσαι. Όχι να τρομάζεις όμως με την κακή έννοια, όπως μας τρομοκρατούν συνέχεια αυτό με τα ΜΜΕ, αλλά ένας σεβασμός πολύ μεγάλος. Γιατί είσαι μπροστά στο Θεό ουσιαστικά, έτσι. Ο Άγιος είναι η παρουσία του Χριστού. Πώς νιώθεις μπροστά στο Θεό, έτσι, ένα δέος. Έτσι και μπροστά στον Άγιο. Ο οποίος εκπέμπει τη χάρη του Θεού και ακτινοβολεί το Θεό. Ενώ όλη του εμφάνιση και η προσωπικότητά του δημιουργούσε δέος, η ψυχή του ακτινοβολούσε γλυκύτητα, τρυφερότητα και ευαισθησία, έτσι όπως είναι ο Θεός. Είναι σπλάχνα εκτιρμών ο Θεός μας, είναι καλοσύνη, είναι αγάπη, είναι έλεος. Εκτιρμών και ελεήμων ο Κύριος μακρόθυμος και πολύ έλεος. Δεν είναι ένας αστυνομικός που σε περιμένει στη γωνία να σε εκτελέσει, ας πούμε. Να κάνεις το λάθος, περιμένει να κάνεις το λάθος για να σε εκτελέσει, ελεήμων. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι και δίκαιος. Είναι έλεος, είναι αγάπη, είναι και δικαιοσύνη. Έτσι και ο Άγιος, ο κάθε Άγιος. Νιώθεις δέος, αλλά νιώθεις και την τρυφερότητα και την πατρικότητα. Ακτινοβολούσε γλυκύτητα, τρυφερότητα και ευαισθησία, χαρίσματα που του έδωσε η Παναγία. Ο γέροντας τότε δεν διάβαζε ακολουθία στην Εκκλησία, επειδή ήταν μόνος του. Όλες τις ακολουθίες τις έκανε με το κομποσκήνι. Έλεγε, τώρα να κάνουμε τον Εσπερινό. Μετρούσε τα κομποσκήνια και έλεγε το διευχόν με το τέλος της ακολουθίας. Έλεγε, ας πούμε, για τον Εσπερινό θα κάνουμε 15 κομποσκήνια, 15 εκατοστάρια, ας πούμε. Έκανε 15 εκατοστάρια και μετά τέλειωνε και έλεγε το διευχόν. Αντικαθιστούσε τον Εσπερινό, δηλαδή, με έναν αριθμό κομποσκηνίων. Μπορεί να υπολογίσεις το χρόνο, όπως είπαμε, και να βάζεις το ξυπητήρι σου να χτυπήσει τότε. Με τον ίδιο τρόπο γίνονταν και οι υπόλοιπες ακολουθίες. Η βραδινή ακολουθία άρχισε στις 12 τα μεσάνυχτα και τέλειωνε στις 4 το πρωί. Μεσονυχτικό δηλαδή θα λέγαμε, όρθρος ώρες, ας το πούμε έτσι. Ένα βράδυ ο γέροντας ξέχασε να μου πει ότι τέλειωσε η ακολουθία. Ήταν οι δυο τους, ο γέροντας και αυτός. Και κάνανε χωριστά, προφανώς, στο κομποσκήνι. Και εγώ, νομίζοντας ότι μάλλον θα έχουμε αγρυπνία, συνέχισα την προσευχή μέχρι το πρωί. Το πρωί ο γέροντας μου είπε, συγγνώμη παιδί μου, που δεν σε ειδοποίησα απόψε και ξενύχτησες. Για να φανεί η ευαισθησία της ψυχής του γέροντα, ένα βράδυ, όπως με είχε βάλει να κοιμηθώ επάνω σε ένα πάγκο, επειδή ήταν χειμώνας και έκανε κρύο, με είχε σκεπάσει με πολλά σκεπάσματα. Ενώ κοιμόμουν, σηκώθηκε και ήρθε από το κελί του και με το χέρι του ψηλαφούσε μέσα στο σκοτάδι τα σκεπάσματα. Ξύπνησα και του λέω, «Γέροντα, θέλετε κάτι?» Και μου λέει, «Παιδί μου, δεν ήμουν σίγουρος αν σε σκέπασα με τη μαλακή κουβέρτα ή με τη σκληρή. Από τραγόμαλο, μαλλί από τράγο, η οποία τσιμπάει». Θα το ξέρετε.
Και ήρθα να το δω, γιατί δεν μπορούσα να κοιμηθώ, σκεπτόμενος ότι μήπως από προσεξία μου δεν μπορείς να κοιμηθείς. Κοιτάξτε τώρα λεπτό τα ευαισθησία, γέρος άνθρωπος, να σκέφτεται αυτά. Ένα βράδυ ο γέροντας με έβαλε να κοιμηθώ στο κελί του, στο κρεβάτι του. Και εκείνος πήγε σε άλλο κελί. Θα μου μείνει αξέχαστη η προσευχή που μου έδωσε ο Θεός, με τις ευχές του μέσα στο μαρτυρικό κελάκι του. Η προσευχή ήταν αρέμβαστος, καθαρή. Δεν έφευγε το νους του δηλαδή, του γιατρού. Η ψυχή μου έγινε διορατική. Έβλεπα τους λογισμούς να προσπαθούν να με προσβάλλουν, αλλά πριν πάρουν σχήμα εξαφανίζονταν. Αυτή η προσευχή ήταν αποτέλεσμα όχι μόνο των ευχών του γέροντα, αλλά και του μαρτυρικού κελιού του, στο οποίο είχε δεχτεί τόσες επισκέψεις της χάριτας. Έτσι, οι αγιασμένοι, το οποίο βοηθάνε πολύ. Και ο Άγιος Πορφύριος το έλεγε αυτό. Γι' αυτό και προσπαθούσε να πηγαίνει σε τόπους που είχαν ζήσει Άγιοι να προσεύχεται. Έλεγε ότι σε έναν αγιασμένο τόπο πολύ πιο εύκολα ο άνθρωπος ανεβαίνει στο Θεό. Ανεβαίνει ενώ στο Θεό. Γιατί όταν, ας πούμε, έχει προσευχθεί και κάποιος Άγιος, και οι πέτρες είναι αγιασμένες και αυτή η χάρις που υπάρχει εκεί σε βοηθάει να ανέβεις εύκολα στο Θεό. Και ο γιατρός που έμεινε ένα βράδυ στο κελί του γέροντα δεν βοηθήθηκε πάρα πολύ και πήρε και διορατικό, ας πούμε, χάρισμα για εκείνο το βράδυ. Όταν άλλη φορά τον παρακάλεσα να ξαναμείνω στο κελί του, μου είπε: «Εσύ, παιδί μου, σε έναν τόπο βρήκες μια δραχμή και νομίζω ότι αν ξαναπάς εκεί θα βρεις κι άλλη». Μου εξήγησε δε ότι και ο τόπος έχει να κάνει με την προσευχή. Εκεί που έγιναν αμαρτίες έχει εξουσία ο πειρασμός και δεν αναπαύεται η ψυχή. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε και σε τι τόπους πάμε. Βλέπεις, πας σε έναν τόπο και θες να φύγεις και λες, αμάρ, πότε θα φύγω. Γιατί προφανώς εκεί υπάρχουν πονηρές ενέργειες, πονηρά πνεύματα. Έχουν γίνει αμαρτίες. Αυτά που λένε, ας πούμε, για στοιχειωμένα σπίτια και λοιπά, υπάρχουν αυτά με δαιμονικές ενέργειες. Γιατί εκεί έχουν γίνει εγκλήματα, φόνοι, φοβερές αρχικές αμαρτίες ενδεχομένως και έχουν πάρει εξουσία οι δαίμονες. Αυτό δεν μπορούμε, δεν είναι σωστό να πηγαίνουμε οπουδήποτε και να κάνουμε παρέκκληση με οποιουσδήποτε. Και απ' την άλλη, όταν πας σε ένα αγιασμένο τόπο, να πας, ας πούμε, στους Αγίους Τόπους και λες, πω τι ωραία είναι, πότε θα ξανάρθω. Αισθάνεσαι αυτή τη χάρη που είναι, έχει ποτίσει και τα μάρμαρα και τα πάντα και βουδιάζουν τα πάντα εκεί πέρα. Εκεί λοιπόν που έγιναν αμαρτίες, έχει εξουσία ο πειρασμός και δεν αναπαύεται η ψυχή. Το ίδιο τώρα και μέσα στα σπίτια, όπου γίνονται αμαρτίες, δυστυχώς γίνονται μεγάλες αμαρτίες σήμερα από τους Έλληνες, πολύ βαριές αμαρτίες, φοβερές αμαρτίες, αρχικές κλπ. Και αυτό, ας πούμε, φορτίζει και το σπίτι. Οπότε και τα παιδιά και όποιοι κυκλοφρούν εκεί και αυτοί επηρεάζονται αρνητικά. Δαιμονίζονται δηλαδή και αυτοί, επηρεάζονται από αυτές τις δαιμονικές ενέργειες. Με αυτή την έννοια, και με αυτή την έννοια αμαρτίας γονέων παιδεύους η τέκνα, γιατί ανάλογα με το τι ζει κανείς, το εκπέμπει κιόλας. Αν ζει το Θεό, έτσι και το περιβάλλον του, ας πούμε, αγιάζεται. Και αν ζει το πονηρό και τα έργα του πονηρού, φυσικά και το περιβάλλον του δαιμονίζεται. Σε άλλους τόπους που έγιναν προσευχές και επισκέψεις εντός εισαγωγικών της χάριτος, ο άνθρωπος εύκολα κατανήσεται και προσεύχεται. Ακόμα ευκολότερα προσεύχεται ο άνθρωπος σε ένα μικρό κελί και δυσκολότερα σε ένα μεγάλο δωμάτιο. Έτσι το μικρό, το ταπεινό, το φτωχικό βοηθάει. Γι' αυτό βλέπετε και η παράδοσή μας δεν είναι να φτιάχνουμε μεγάλες εκκλησίες, είναι τα ταπεινά, τα μικρά, τα κλεισάκια. Όπως αυτά που έχουμε και στην Αθήνα, όσο έχουν απομένει. Τα μεγαθύρια αυτά είναι από την αίρεση, έτσι, από τον παπισμό.
αυτές τις τεράστιες εκκλησίες που φτιάχνουν στη Δύση, ας πούμε, το γοτθικός ρυθμός και όλα αυτά που τρυπάνε τον ουρανό, αυτό δεν είναι στην Ορθόδοξη παράδοση. Δεν αρέσουν, θα λέγαμε, και στο Θεό ακόμα τα μεγαθύρια, έτσι, το ταπεινό, το φτωχικό. Αυτό είναι που αναπαύει και το Θεό. Η ψυχή μας περιορίζεται όταν είναι σε μικρό χώρο ο άνθρωπος ή διαχέεται ανάλογα με το χώρο. Μερικές φορές, να κλείσουμε με αυτό τώρα, μιλούσε για τα στάδια της προσευχής. Στην αρχή ο άνθρωπος λέει ολόκληρη την ευχή, αργά και παρακαλεστικά. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με. Όταν προχωρήσει η χάρη, ανεβαίνει ένα σκαλοπάτι και μπορεί να πει μόνο Κύριε Ιησού Χριστέ. Μετά ανεβαίνει άλλο σκαλοπάτι και λέει Κύριε Ιησού. Μετά λέει μόνο Ιησού μου. Δεν μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος στο σημείο που σταματάει η προσευχή με λόγια και τότε είναι μέσα στη χάρη του Θεού. Δεν χρειάζεται να πει ελεησόν με, αφού ήδη έχει έρθει το έλεος. Αρπάζεται ο νους και βλέπει και ζει ουράνια πράγματα. Αυτές οι επισκέψεις της χάριτος, σε αυτή την ένταση, μπορούν να συμβούν χωρίς να το περιμένει ο άνθρωπος, όποτε θελήσει ο Θεός. Να βιώσει αυτή την αρπαγή του νόους. Να σταματήσουμε όμως εδώ, νομίζω, για να υπάρξει, αν θέλετε, και κάποια συζήτηση πάνω σε αυτά. Δώσαμε κάποιες αφορμές. Βλέπετε πως η ζωή των Αγίων είναι διδακτική, όλη η ζωή, έτσι, και η παραμικρή λεπτομέρεια. Και τα λόγια τους είναι πάντα πρακτικά, γιατί ο δρόμος είναι να φτάσουμε στον Θεό, στη θεωρία του Θεού δια της πράξεως. Ενώ στην επιστήμη έχουμε κάτι το ανάποδο, πάμε από τη θεωρία στην πράξη, φτιάχνουμε μια θεωρία και προσπαθούμε να την επαληθέψουμε με το πείραμα. Στην πραγματική ζωή πάμε ανάποδα. Δια της πράξεως πάμε στη θεωρία, δηλαδή καθαρόμενοι, ζώντας τη μετάνοια, με την νηστεία, με την αγρυπνία, με την προσευχή, με την υπακοή κατ' εξοχήν, καθαριζόμαστε, αυτό λέγεται πράξης, και αφού καθαριστούμε, τότε έρχεται η χάρη του Θεού στον άνθρωπο και ανεβαίνει μετά ο άνθρωπος στη θεωρία του Θεού, βλέπει τον Θεό. Γι' αυτό ο λόγος του Αγίου είναι πρακτικός. Να σε μάθει πώς να κάνεις μετάνοιες, πώς να προσεύχεσαι, πώς να έχεις ένα σταθερό πνευματικό πρόγραμμα καθημερινά.